Κρατώντας λίγα λουλούδια, πολίτες που δεν πρόλαβαν να την αποχαιρετήσουν καταφθάνουν από το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο για το τελευταίο αντίο στη Φόφη Γεννηματά. Είναι σπουδαίος άνθρωπος, τι άλλο να πούμε. Τέτοιο ήθος, υγεία και αγάπη. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος. Δυστυχώς έφυγε νωρίς. Ούση θέοι υπεραγαπούση, νέοι αποθνίσκουση. Σπαραχτικά ήταν τα λόγια αποχαιρετισμού των τριών παιδιών της. Στις τελευταίες μας κουβέντες μου είπες: ένα, δύο, τρία, πάμε. Και μου έδωσες τα χέρια σου για να σηκωθείς. Έτσι έφυγες. Όρθια και με το κεφάλι ψηλά, όπως αρμόζεις σε μία μαχήτρια. Για την ανάμνηση που κρατά από τη Φόφη Γεννηματά, την οποία γνώρισε όταν ο πατέρας της την έφερνε μικρό κοριτσάκι στη Χαριλάου Τρικούπη, μιλά ο Κώστας Κανδαλίδης, σκιαγραφώντας τον άνθρωπο πίσω από την πρόεδρο. Εγώ τη θυμάμαι πολύ μικρό κορίτσι να τη φέρνει ο πατέρας της στη Χαριλάου Τρικούπη, να μένει με τις ώρες μέσα εκεί, να γράφει, να διαβάζει, να παίζει και παράλληλα να μιλάει και πολιτικά. Να σχεδιάζει την προσωπική της διαδρομή πάντα μέσα στη Χαριλάου Τρικούπη. Έπειτα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να ζήσει πολλές φορές που βγαίναμε τα βράδια. Ήθελε να τρώει, να πίνει, να διασκεδάζει, να χορεύει. Ρουφούσε κάθε στιγμή της ζωής της. Δεν σκεφτόσουν ποτέ ότι την βασανίζει κάτι και όμως σήκωνε ένα γολγοθά, ένα φορτίο τεράστιο. Ένα μεγάλο κύμα αγάπης μας πλημμυρίζει. Είναι χρέος όλων εμάς να πάρουμε αυτή την πολιτική παρακαταθήκη και να τη μετατρέψουμε σε πολιτική συμπάθεια και πολιτική δύναμη. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ενότητα. Μετά το σοκ από τον ευνίδιο χαμό της Προέδρου του, στο κίνημα αλλαγής επανεκκινούν σταδιακά οι εσωκομματικές διεργασίες για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας. Συνεργάτες του Παύλου Χριστίδη αναφέρουν ότι κομματικά στελέχη ανά την Ελλάδα ζήτησαν να παραταθεί η διεξαγωγή των εσωκομματικών εκλογών λόγω του φορτισμένου κλίματος. Οι άλλοι υποψήφοι πάντως δεν θέλουν αλλαγή χρονοδιαγράμματος. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση στο τραπέζι και αν υπάρξει πρέπει να είναι πολύ καλά εμπεριστατωμένη για να εξηγήσουμε γιατί. Κάνουμε κάποια αλλαγή. Για την ώρα εμείς βλέπουμε τις 5 και τις 12 Δεκεμβρίου ως το στόχο και δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Αύριο το απόγευμα θα συνεδριάσει η αρμόδια Επιτροπή για την Εκλογική Διαδικασία, ενώ τις επόμενες ημέρες θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την εκπροσώπηση του κόμματος στη Βουλή. Δηλαδή αν θα εκλεγεί νέος επικεφαλής ή αν την ευθύνη θα αναλάβει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Κώστας Κανδαλίδης, που διαθέτει τόσο την εμπειρία στη Βουλή, αλλά θεωρείται και ιστορικός τέλεχος του χώρου.